Χαρά, είσαι έτοιμη? Έτοιμη είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να περάσουμε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τουλάχιστον δεν θα κάνει το κρύο. Το προηγούμενο ψάρεμα ξυλιάσαμε το κρύο. Κάτω να βγει ο ήλιος καλά και βλέπουμε. Ακόμα να γιατί τα συνεφάγια μπορεί να τα σπάσει, να το καθαρίσει. Ναι, υγρασία. Δεν είναι καθόλου κόσμο, ε. Το περίμενα. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Πρόσεχε τη γάτα, θα στο πάρει. Πάμε κατευθείαν βαθιά. Πάμε κατευθείαν βαθιά. Κάτω να δουλέψουν αυτά πρώτα. Θα ρίξουμε τι έγινε. Ναι, σε έριξε το όλομα. Εγώ άρα ξεκινήσουμε ένα πλάνο. Ναι, το θέμα σου και το ψάρι. Είναι πολύ βαθιά. Βαθιά, 75 μέτρα. Άμα δεν βρούμε τέτοιο, κάνουμε καθετή μετά για καμπαλά. Ναι. Αφιάσουμε δυο
κάθε τόλε. Τα βεγγαλικά λίγο το 22, να θυμάσαι. Δεν σε ακούω. Τα βεγγαλικά λίγο το 22, να θυμάσαι. 22 του μηνός. Όχι, το 22... 22 του τη χρονιά. Ναι. Πόρε μία μέρα έρχομαι εδώ, ρίχνω δυο κάτω με το τζιγκάκι και στην Τρίτη λέω τα ανεβάσω για να πάω λίγο πιο πέρα. Ανέβαζα, μα πιάνω μια στεναγρίδα. Έλεσαι, ναι. πάνω. Την έπιασα πολύ απάνω, ακολουθούσε φαίνεται εδώ. Τη στεναγρίδα. Ακολουθούσε το δόλμα φαίνεται. Αυτά να ξέρεις, όταν είναι εδώ τα ψάρια, με το που ρίξεις 2-3 φορές χτυπάει ένα ψάρι. Να το ξέρεις. Πού είναι? Πού είναι, 2 φορές έριξα τώρα. Τώρα είναι τρίτη. Ήσαν εκεί τη φορά, γέμανε μόνο. Τι πράγμα. Που έριξαμε το σπίνινγκ. Και. Τι και έπιασα ένα ξεφύα να πούμε και μην τ' άκοψε. Αντρέα το θυμόμουν. Τα καραπάρτι. Τον έβγαζε, τον έφερα πάνω και μετά μόλις τον έφερα πάνω μην τ' άκοψε. Και τι έγινε. Τον άφησες. Αφού με έκοψε το πλάνο. Απλώς θα δοκιμάσω κανένα δυο πλάνος έτσι. Τέτοιο και βλέπουμε. Μεγάλα μικρά δες. Δώσε κανένα μικρό μωρέ σιγά. Μεγάλα, βάλει και ένα μεγάλο, κρατήσουμε για κανένα σφυρίδα, για κανένα τέτοιο. Είχε δράψαλα. Ναι. Εντάξει. Δράψαλα και μέρα. Κρύο έκανε. Κρύο. Κρύο. Εγώ εδώ είχε συνακρίτες, είχε τσαούσα, είχε το ρίξει καμία. Εγώ όλο το κομμάτι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάρε χαρά, δόλος. Εσύ θα μου τα δόλος, δεν πάει χαμένο. Εγώ στο δόλος σου του καλαμάρι. Ε? Πάρε σε εργαλείο και θα στο δόλος εγώ, εντάξει. Και το πιο καλάμι, αυτό που έχω... Δεν
κοιτάω, θα πρέπει να το σηκώσω. Αυτό που έχω να το σηκώσω. Τι σε έκανε ρε ο Κώστας? Αυτό δεν έχει πολύ καλά ακίσια. Είναι ένα λειψό. Τι τσίγουρο καράνε. Για να πω στο ό,τι λέει ο φίλος. Πάει και τα άλλα, πάει και στο. Πόσο θα το βάλω για τόσο καλά. Δώστε το τσάγκες. Πιάσε ένα τραψαράκι. Πάρ' το κουβαδάκι. Πάρ' το κουβαδάκι. Πιάσε ένα. Δεν θέλεις διάλειμμα. Πού είναι το... Το Βαρυδί. Πού να ξέρω τι κάνεις. Γιατί το... δεν το βάλαμε. Και δεν το βάλαμε και ποτέ. Δεν μου έχεις πει τίποτα. Φέρνει με. Μας έδωσε ο Νίκος 3 θράψαλα. Να δούμε. Ψαρέψε χαρά με τα θράψαλα. Ε. Δεν σε βλέπω όμως να δολώνεις και στεναχωριέμαι. Δεν ξέρω να το δολώσω εγώ. Μετά από 5 μήνες τα ξέχασες όλα. Τα ξέχασα. Γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που δεν θέλω να το δολώσω. Συγχώραμε. Έλα ρε. Εντάξει. Συγχώραμε που δεν μπορώ, αλλά εντάξει, καλό είναι να μην κάνω βλακίες. Μετά από τόσο καιρό, άσε να πάρω το κολλάι πάλι. Μπορεί να μείνω μεταξύ τα αστεία, αλλά τουλάχιστον θα έχω μάθει καλά μετά. Άντε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κάτσε, μην του ρίξεις κάτω. Ε? Μην του ρίξεις κάτω ακόμα. Γιατί? Μην του ρίξεις κάτω. Γιατί? Πρέπει να πάνε λίγο πιο πέρα. Ρίξτε, ρίξτε το. Ρίξτε. Περιμένω. Εγώ θέλω να βγάλω ένα ψάρι με το τζίκι. Εντάξει. Εσείς βγάλετε με τα δολώματά σας. Και μικρά ψάρια να πιάσουμε, μικρούλικα. Εγώ δεν λέω όχι, για να τα κάνουμε φιλετάκι έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα το φουγιά φρέσκο μιλάμε. Πάτωσες? Όχι. Ούτε πάτωσα, ούτε μάτωσα. Σε λίγο θα το ματώσω. Σηκώνω. Ψάρεις όπως θέλεις. Όπως θέλω. Thank you.
Άστο να στο πάρει. Λίγο ακόμα. Το πιάσει. Τράβα το μάλα. Κάτω, άμα σας θα τσιμπήσει, τσιμπάει. Τώρα. Εσύ, κοίτα, μην κοιτάς εμένα. Άντε ρε. Ας το ξανά, ας το. Κάντε μια δοκιμή, έτσι, ελαφριά. Ναι. Το πιες, μπράβο. Το καλάβι μέσα στη θάλασσα. Καλά βγάλεις το ψάρι που σου έζησε, για να στο καλάβι, δεν σε πειράζει. Α, μπαίνει μετά το πλύνεις. Σε θα είχα. Εδώ είναι τα ψάρια που βρήκαμε και έπιασε χαρά. Δύσκολα όμως, δεν τρώνε. Στο τσίκινγκ δεν ακουμπάει τίποτα. Έχουμε ένα πεντσάκι, αν έχεις εύκολο. Πάρα μπισάκι. Ένα αγκιστράκι. Πόσα ήθελες του πιάσεις. Ένα αγκιστράκι φτάνει. Καλό, ε. Και καλό κομμάτι. Κοίτασε που το πιάσε να του ευχαριστηθείς. Μην του βάζεις μέσα στο ψυγείο τίποτα. Όχι, έχει τα... Βρες μια σακουλίτσα και βάλ' το. Ψάρεψε εσύ. Όχι, ψάρεψε. Ευχαριστήθηκα. Ψάρεψε. Να βάλω νεπό. Τι αμάς? Νεπό. Να δοκιμάσω. Πάλε ένα ζωντανό τώρα που έχεις εκεί και ψάρεψε. Το ζωντανό το βάλεις εσύ. Καλά, εντάξει, κάνε το κεφαλιό σου. Έλα, θες. Το βάλεις εσύ. Κάνε το κεφαλιό σου θες, εντάξει, κάνε. Όχι. Βάλε νεπό. Εγώ μόνο ρωτάω. Βάλε νεπό, βάλε θες, έλα. Τώρα καθέσω εγώ να μαλώνω με σένα όλη τη μέρα. Θα βάλω να πω να δοκιμάσω. Βάλε άζονταν όλα σένα. Εντάξει, οκ. Έλα, βάλε μου. Να τελειώνει το θέμα.
Μου είπες καλή επιτυχία και ήσουν τυχερός. Α, πάρα ακόμη μια καλή επιτυχία. Αυτό περίμενα. Δεν ήθελα να σας ζητήσω. Το ξέρω. Τι είναι, στη τσιμπάει. Ναι. Αφού τη βλέπω τα ψάρια εδώ. Το πιέσαι. Μπράβο. Να, τα ψάρια. Εδώ. Μόλις πήγαν και στη χαρά, τάκ, το πιάσα. Εγώ με τα πειράματα, τίποτα ακόμα. Αλλά θα πιάσω κι εγώ. Θα πιάσω, λες. Δεν ξέρω. Κάτσε να βγάλω αυτό. Σε λεπτό. Ό,τι θέλεις, θα σου πω. Το έβγαλες φούστα, το έβγαλες. Ε, δε, το έβγαλα φούστα γιατί... Τι? Θα το είχα στην πορεία. Τα βράχια, τα βράχια. Το δόμο μου το χανά. Μπράβο, δεν έχανες τίποτα, πόσο φτάσεις. Τώρα βάλε ένα φρέσκο νουπό. Εντάξει. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα μόνο στο ζωντανό τρώγανε. Εγώ δοκιμάσω με πουλιβάκι. Εντάξει. Ναι. Καλό, ε. Θα βάλω στα ίδια, κύστρια. Άμα δεν μπορείς το δωλώσεις, φέρας το δωλώσεις εγώ. Ήθελα να μου το δώλωνες εσύ. Ε, καλά, βουλέψεις και φέρε μόλις. Ε, το έτοιμο, το ετοίμασα. Κοίτα. Το βγαλές. Γιατί του πάει του κάρφωσης πίσω. Εσύ πήγε κανένας του κάρφωσης πίσω. Α, ναι. Ξεχάσεις. Ναι, ξέχασα να τα θυμηθείς όμως. Δεν θα δουλώνω εγώ συνέχεια. Βλέπεις πως το δουλώνω. Ναι. Βλέπεις πως το δουλώνω. Ναι. Από κάτω. Το δόλωσα εδώ. Ναι. Το πέρασα και εδώ. Ξεχάστηκα με το άλλο. Που έχει την πέτρα, το βαρύδι.
άμα δεν πιάσω τώρα θα βάλω άλλο εργαλείο. Κάτω θα δοκιμάσω εγώ 2-3. Μήπως θέλει να πιάσω κανένα ροχό. Ε? Μήπως θέλει να πιάσω κανένα ροχό, κανένα σφυρίδα. Γιατί πειραρίζεις κάτι. Και δεν με αφήνει να πιάσω, έτσι. Δεν το λες. Λέω. Εδώ που είμαστε, έχει τέτοια. Έχει και εδώ, έχει αλλά. Έχει πέτρες. Θαλάσσια. Μέχρι να το φέρω πάνω, πάει η ψυχή μου. Για να μην σου φύγει. Ναι. Γιατί πας πάντα με το μυαλό σου ότι θα σου φύγει το ψάρι. Και να μου φύγει δεν τρέχει τίποτα. Αλλά πρέπει να το καταλάβω κιόλας. Πώς δεν τρέχει, αφού θα αρχίσεις πάλι και θα λες, άρε με έφυγε. Κοίτα, ένα στα τρία ψάρια φεύγουν. Αυτό το έχω πάρει απόφαση. Έτσι κι αλλιώς, ή έτσι είναι η φύση, το κάνει για να μπορούν να επιβιώνουν. Ναι, εντάξει. Δηλαδή τώρα, με λίγα λόγια... Υπάρχει περίπτωση να το χάσω. Το τρίτο ψάρι θα σου φύγει, αν το πιάσεις. Αλλά δεν με πειράζει. Είμαι ευχαριστημένη. Ναι, δύο ψάρια έβγαλες, γιατί δεν σε πειράζει. Δύο ψάρια φας 4 φορές. Πάτωσες. Ε, δύο ψάρια. Θα φας 4 φορές. Δύο δεν θα μπορέσω να φάω. Το ένα είναι για 2 άτομα. Δηλαδή υπερβολή. Είπαμε να φάμε, όχι να... Εσύ που τα δίνεις στους φίλους. Αν θέλεις. Αλλά μέχρι την άλλη Κυριακή μπορεί να το φάμε ενδιάμεσα. Τώρα τι θα φάμε, ροφό θα φάμε, τσαούς θα φάμε. Κάθε μέρα θα τρώμε από κάτι. Άντε, τώρα θα φάμε τσαούς και μετά ροφό. Ναι, τώρα θα φάμε τσαούς που είναι φρέσκο φρέσκο και ο ροφός μπορεί να περιμένει. Μόνο να τον κόψουμε λίγο. Ναι. Πω πω, τι ωραίος που είναι ο ροφός, τι νόστιμος. Τι γίνει τώρα, τσιμπάει. Όχι. Λοιπόν, από αυτά που δοκίμασα εγώ, δεν τσίπησε τίποτα. Εγώ ένα πράγμα μπορώ να σου πω. Δύο ζωντανά ρίξαμε, 2 ψάρια βγάλαμε. Τα υπόλοιπα δεν χτυπάει. Αλλά ακόμα δεν το ξέρεις, γιατί και το ζωντανό το δεύτερο άργησε να χτυπήσει. Αλλά ήδη σε επιθυμία μου έμενε σήμερα. Σαν επιθυμία σου ήταν να πιάσεις ροφό, το πιάσεις. Εμένα ήταν τσαούσια, το πιάσα. Τσαούσι. Άμα είσαι καλός άνθρωπος, ο Θεός σου ζήνει. Άμα είσαι άπλιστος... Έλα, πολύ τον πένεψε στον εαυτό σου, άντε. Ορίστε. Πολύ τον πένεψε τον εαυτό σου, λέω. Τον πένεψε τον εαυτό μου. Ε. Γιατί, καμάρι μου. Καλό άνθρωπο και το ξέρω. Ας μου πει κάποιος το αντίθετο. Ας να πει κανένας άλλος ότι είσαι καλός άνθρωπος. Δεν θέλω να λέω άλλος. Του λες μόνος. Είναι τον εαυτό μου, θέλω να λέω. Μονολογείς. Αυτό πες πολύ σημαντικό ρόλο, να έχεις αυτοπεποίθηση. Καλά, κάτσε καλά γιατί θα σου πάω σε ερημιά. Άντε πάμε σε κάνα 2-3 σημεία ακόμα. Τι πάμε, φύγουμε. Εντάξει, ψάρια να φάμε, βγάλαμε. Απλώς θα κάνουμε δοκιμή. Να δούμε, με έναν οπό θα πιάσουμε τίποτα.
Πες μπουφάν. Μα δεν νομίζω. Γιατί ο αέρας είναι κρύος. Ε, θα δούμε, άμα θα δούμε. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Το ψαλάκι, μην το πετάξεις. Ναι, ένα θράψαλο μέτυχε, μήπως το κάνω ό,τι θέλω. Ναι, αλλά άμα είναι, αν δεν είναι, αν είναι λιπόθυμο, θα το φάνε τα άλλα ψάρια. Άμα είναι, το κάνω με μακαρόνια. Όχι, έχω κι άλλα. Είναι ζωντανό. Έλα μωρέ τώρα. Είναι ζωντανό. Δεν πέθανε. Ποιο, αφού φεύγει. Αχ, τι λέω. Θα δείτε το πρέπει να πω. Αφού φεύγει. Αυτό πάει, κοίτα πως πάει κάτω. Σαν βουλευμένη βάρκα. Δικό μου δεν ήταν το θράψαλο. Ε, εσύ δεν με το έδωσες. Ό,τι θέλω το κάνω. Δεν σε ξαναδίνω κανένα θράψαλο. Καλά, εντάξει. Σου είπα, κράτησέ το και ψάρεψέ το. Έλα, έλα, βγάλε το καλά με πάθο μου. Βγάλε. Βγάλε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Να φύγουμε. Άντε, έβγαλες και τα ψαράκια σήμερα. Ναι. Δεν έχεις παράπονο? Όχι, όχι. Και ήθελα να βγάλω δύο ένα τσαπουσάκι. Ήθελα δύο μου δώσε η θάλασσα. Ευχαριστημένη είμαι. Το αίμα δεν λέει. Έχει γίνει καλλιτέχνη ζεχαρά με το. Σαν να πάτε καθάριζε. Ε, έχω πρόβλημα. Με το πυρούνι όμως δεν τα καθάριζες. Με πυρούνι. Ναι, θέλει πίσω την ουρά έτσι. Δεν θυμάμαι να σου πω. Μόνο με ξύστρα. Άντε, εντάξει. Αυτό είναι, τα πιάνεις, τα καθαρίζεις. Κοίτα. Και άμα γίνεις και καλός ψήστης, θα τα ψήνεις και όλα. Το ροφό που έπιασες, καθάρισες εσύ. Α, όποιος το πιάνει, τα καθαρίζει. Εντάξει. Κοίτα, άμα πιάνουμε λίγα ψαράκια, αυτά που θέλουμε, δεν μας κακοφαίνεται το καθάρισμα. Ωραία τσοκοσάκια, μπράβο. Καλά, όχι μικρά, άλλο τσιγάρο. Εντάξει, ωραία, ναι. Είναι, αυτό είναι κιλό, Και παραπάνω. Ναι. Άντε, περιμένω να τα καθαρίσεις και τα λέμε. Άντε, κοντεύω. Έτοιμη. Έτοιμη. Μπράβο. Σε βάλουμε τη ζώνη. Ζώνη, βάλε. Πάμε.
Είδες άμα πια ψαράκια έχεις χαρά, ε! Από μακριά φαίνεται η χαρά μου. Από μακριά φαίνεται η χαρά. Γεια! Μπράβο ρε χαρά! Άμα θέλω είμαι καλός ψαράς. Άμα βιάζομαι, άμα κάνω βλακίες, φεύγουν τα ψάρια, συνοχωριέμαι. Αφού αυτό είναι, άμα σε ακούω. Και πάντα έχω στην άκρη του μυαλού μου ότι α, το χάσω, το έχασε. Τι να κάνω τώρα. Έτσι, ναι. Εντάξει. Αυτό τη ζωή του. Εγώ πάντα έχω στην άκρη του μυαλού μου ότι δεν θα το χάσω. Δεν υπάρχει τώρα. Καταλαβαίνεις. Άμα πιαστεί σε κάποιο σημείο που μπορεί να σκιστεί, συμβαίνουν και αυτά. Παίρνονται επιπόλαια. Δεν πιάνονται πάντα. Και άμα δεν σκέφτεσαι τίποτα, τι έγινε. Δεν γίνεται να με σκέφτεσαι. Α, σκέφτεσαι πώς θα βγάλεις το ψάρι. Είναι τι άλλο να σκέφτεσαι. Είναι τόσο έντονη η αδρεναλίνη. Ποια η αδρεναλίνη. Ναι. Τι είναι αυτό. Είναι μια ορμόνη. Ναι. Που σε γεμίζει με αστεράκια στο μυαλό. Α, είναι σαν αυτή την έννοια που κάνουν, που λέει έκανα αδρεναλίνη. Ναι. Μια έννοια σε αδρεναλίνη. Κατάλαβα. Για να πάρεις δύναμη. Παίζει δύναμη. Αυτή η ορμόνη τη δημιουργεί ο οργανισμός επιτόπου και την ώρα. Α, δηλαδή εμείς αντί να πάρουμε να κάνουμε έννοιση, μας κάνει ο οργανισμός έννοιση. Τη δημιουργούμε μόνοι μας. Μάλιστα. Έτσι γίνεται η σύνεση. Ωραία. Και το ψάρεμα, το κυνηγεί το ψάρεμα. Θα σε πάω μία μέρα να πιάσει ένα μεγάλο ψάρι, πολύ μεγάλο ψάρι για να... Έχω πολύ αδρεναλίνη. Για να έχεις πολύ αδρεναλίνη. Και άπειρες έψα εδώ είσαι και εμένα. Θα την βάλω σε ένα κουτί. Και θα σου δώσω και εσένα να έχεις όποτε θέλεις. Άμα σου λείπει θα πρέπει ένα από το κουτί μια κουταλιά. Θα σου πω και τη δοσολογία, μην πάρεις παραπάνω. Πού βρίζεσαι στη χάλια. Εγώ θα σου πω να μην είναι. Φοράω 5.000 ρούχα. Αλλά δεν βγάζω τίποτα τώρα. Εντάξει, δεν νιώθω τόσο κούραση όπως ένιωθα άλλη φορά. Σήμερα το απόλαυσα, ήταν ωραία η θάλασσα. Ψοφίσαμε στο κρύο. Ναι, εκεί το δαγκώσαμε. Έτσι. Άντε, πάμε σπίτι. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βιντεάκι. Να είστε όλοι καλά, έχετε την καλημέρα μας.